Η πρώτη οργανωμένη βιοκλιματική τράπεζα σπόρων λειτουργεί στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και σύντομα θα στεγάζεται σε κατάλληλα διαμορφωμένες εγκαταστάσεις. Η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης θα εκπονήσει τη μελέτη ενός έργου που η διεύθυνση του ΜΑΙΧ φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πυλώνα για αντίστοιχα άλλων χωρών της Μεσογείου. Εμείς προχωράμε μαζί με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης σε αυτή τη νέα τράπεζα, η οποία θα αποτελέσει ένα πρότυπο, ένα πυλώνα, ένα πιλωτικό εξαγωγικό προϊόν για τις άλλες μεσογειακές χώρες, όπου θα μπορούν τα σπάνια είδη, τα ενδυμικά, τα φαρμακευτικά και τα αρωματικά να αποθηκεύονται, να διατηρούνται, να συλλέγονται, να ταξινομούνται με ελάχιστο κόστος. Στο ΜΑΙΧ λειτουργεί από το 2000 η Μεσογειακή Τράπεζα Σπόρων με 1.550 συλλογές που αντιπροσωπεύουν 400 σπάνια είδη ενδυμικών φυτών της Κρήτης. Μέχρι σήμερα όμως το πολύτιμο αυτό κεφάλαιο δεν είχε αναδειχτεί. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο κεφαλαιοποιεί όλη τη δουλειά που έχει κάνει το ΜΑΙΧ και οι επιστήμονες του όλα αυτά τα χρόνια, με προεξάγοντες και τον Μακαρίτη τον Γιονικολαίδη για την κυρία Φωναράκη, τώρα η οποία είναι υπεύθυνη. Όλο αυτό το πολύτιμο γενετικό υλικό από την γύρω από τα φυτά της Κρήτης και τις ποικιλίες όλες που έχουμε εδώ. Μαζί με τη μελέτη κατασκευής της πρότυπης τράπεζας σπόρων, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε τις συμβάσεις για την αποκατάσταση της μονής χρυσοπηγής ύψους 650.000 ευρώ για το δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου Καντάνου Σελήνου, όπως και για τη δημιουργία εργαστηρίων στο επάλκι Σάμου. Είναι τρία σημαντικά έργα τα οποία εντάσσονται μέσα στο γενικότερο προγραμματισμό που έχουμε για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και παρά τις δυσκολίες των καιρών και τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και Αρχανών έπρεπε να υπογραφούν σήμερα. Και βέβαια ο αρχικό μας στόχος είναι να προχωρήσουμε όσο είναι δυνατόν για την κατασκευή των νέων κτηρίων του Γέλτη του Επάρτη του Καστέλη. Προχωρούν οι μετεχνοί υποδομών, οι μελέτες για τα νέα γυμνάσια Λύκειο. Και μόνο θα πάρουμε τις μελέτες αυτές, έχει υποσχεθεί επίσης στο Περιφερειακό Δημόσιο ότι θα τα εντάξει, θα κάνει προένταξη για το επόμενο ΠΕΠ, για το επόμενο περιφερειακό πλαίσιο. Μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης των εγκαταστάσεων του ΕΠΑΛ που είχαν κρυθεί ακατάλληλες.